έμφασή σας, που ουσιαστικά αφορά τη συνένωση οικισμού που από λάθος ο παραδρομή βρέθηκε να υπάρχει σε δύο δήμους καποδιστριακούς και έτσι συμπεριλήφθηκε και στα όρια των καινούργιων καλλικράτειων δήμων. Ευτυχώς, δυστυχώς, δεν είναι το μοναδικό σε ολόκληρη τη χώρα. Αντίστοιχα αιτήματα έχουμε από άλλες περιφέρειες της χώρας και όπως αντιλαμβάνεστε τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να... Ναι. Εγώ ξέρω μια αντίστοιχη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά να αντιμετωπιστούν συνολικά. Αυτό που είπατε για τον Καλλικράτη. Ο ίδιος ο Καλλικράτης έχει ρητή διάταξη όπου προβλέπει την έκδοση, έχει υπάρχει εξοδική διάταξη, προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Μετά βεβαίως αφού θα προκύψουν οι καινούργοι δήμοι, όπου τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν είτε τις συνενώσεις οικισμών, ή της αποσκήρυξης δημοτικών διαμερισμάτων που κατά τη βούληση των κατοίκων, τη στρεβική του πλειοψηφία, επιθυμούν να υπαχθούν και να ενταχθούν σε άλλους δήμους, θα τα αντιμετωπίσουμε απομένως με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων μετά τη θέση σε ισχύ, μετά την ύπαρξη από 1η-1η-2011 των καινούριων καλλικράτειων δήμων. Επομένως και το αίτημά σας, δεν σας απαντούμε επί του προκειμένου θετικά ή αρνητικά. Με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ήδη ο νόμος του Καλλικράτη, με τη συγκεκριμένη διάταξη που σας είπα που είναι εξοδοτική και παραπέμπει στην έκδοση προεδρικού διατάγματος, θα αντιμετωπίσουμε συνολικά το αίτημά σας και παρόμοια αντίστοιχα αιτήματα, τα οποία είναι εκατοντάδες και βρίσκονται σε ολόκληρη τη χώρα. Όχι, μετά την 1η-1η-2011. Να. Μετά τις...